πω ότι αυτή είναι μια μέρα χαρά όπως κάθε χρονιά στην αλήθεια και σου λέω, γιατί έχουμε μια αίθουσα που είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι. Είτε είναι μαθητές, είτε είναι γονείς, είτε είναι παιδικοί. Νομίζω αυτές οι μέρες δεν είναι πολλές στη ζωή μας, ούτε στην πολυμάρφη, αλλά νομίζω και στη ζωή του καθενός στην οικογένειά του, μέσα στα προβλήματα που περνάμε. Όλοι μας, ο καθένας στο δικό του προτερίζει, είναι μια μέρα χαρά. Πώς μια καλή σωστή πρωτοβουλία του Δήμου, να γίνεται αυτή η εκδήλωση, το λιγότερο από την κυρία Μαγκή μπορεί να κάνει ο Δήμος, να τιμήσει τα παιδιά, δίνοντά του ένα δίπλωμα, να εκδίκει να θέλετε, που όλοι μεγαλώνουν. Θέλω να προσγειώσω λίγο τα καλά λόγια του κ. Ζωδός. Δεν έχουμε πολλά καλά σχολεία σαν αυτό στο δύο μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Στα παιδιά ειδικά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να αναγνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε, τι αδυναμίες έχουμε, ώστε να αρχίσουμε να μας πιστεύουμε πλέον. Όλους τους ερετούς, είτε αφορά αυτοδιοίκηση, είτε αφορά την κοινωνική πολιτική σκηνή, να αρχίσουμε να λέμε αλήθειες. Πως τα παιδιά, πέρα από καλή επιστήμη, όσους εύχομαι να γίνετε και σωστοί ενεργοί πολίτες, να συμμετέχετε στα κοινά, να δώσετε κάτι παραπάνω με τη δική σας συμμετοχή, να δώσετε μια νιώτη που την έχετε και να δώσετε και σε εμάς μαθήματα, γιατί είναι προφανές από την τελευταία δεκαετία και όχι μόνο, ότι οι δικές μας γενιές κάτι δεν κάνανε πολύ καλά. Δεν λέω εγώ ότι η χώρα δεν πήγε μπροστά από τις περασμένες δεκαετίες, στην αρχή του 60-70, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι προφανές με αυτά που όλοι λίγο πολύ βιώνουν την τελευταία δεκαετία, ότι κάτι κάναμε όλοι μας λάθος. Εύχομαι εσείς πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την επιτυχία σας, που το βάθηκε εκδότη σε όλους. Πραγματικά είναι ένα τρίπτυχο εκπαιδευτικών μαθητών γονιών για να γίνει αυτή η επιτυχία. Είναι εκπαίδευση και είναι εκπαιδεία, δύο λίγο διαφορετικές έννοιες. Νομίζω ότι όμως όλοι μαζί, η οικογένεια, η εκπαιδευτική και τα παιδιά, και τα δύο προκαλούμε και την εκπαίδευση, αλλά και την παιδεία. Να γινόμαστε δηλαδή σωστοί πολίτες, σωστοί δημότες, όχι μόνο σωστοί ή καλοί επιστήμονες. Νομίζω ότι η συνύπαρξη και των δύο είναι αυτή που δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να γυρίσω τώρα λοιπόν ότι η υποχρέωση του Δήμου, όπως ξέρετε, είναι τα σχολικά κτίρια. Δεν είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Αυτό αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Το κομμάτι του Δήμου αφορά τα σχολικά κτίρια. Δυστυχώς λοιπόν στο Δήμο, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε τα σχολεία που όλα θέλαμε. Και ο Δήμαρχος και οι γονείς και οι παιδευτικοί και φυσικά τα παιδιά που βιώνουν τα προβλήματα του σχολικού κτιρίου. Από την άλλη, θέλω να πω ότι καταβάλλουμε προσπάθειες. Όχι πάντα με επιτυχία. Όταν δόθηκαν οι αρμοδιότητες όλων των κτηρίων στους Δήμους, σε όλους τους Δήμους, δεν δόθηκαν και αντίστοιχε πιστώσεις, αντίστοιχα χρήματα, κονδύλια για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο Δήμο. Και έχουμε 98 σχολικά κτίρια, σχολικά συγκροτήματα, μεθυσμένα τις δεκαετίες 50, 60, 70, αρκετά και παλαιότερα, με πολλά προβλήματα, δεν είχαν την κατάλληλη συντήρηση. Αλλάγαμε τη δημοτική αρχή σε 2014. Δεν είμαστε περήφανοι, επαναλαμβάνω, τη σχολεία που έχουμε στο Πειραιά. Είμαστε ικανοποιημένοι, απλώς νιώθουμε ότι προσπαθούμε. Εσείς μπορεί να μην βλέπετε το αποτέλεσμα να ζείτε σχολεία, είναι προβλήματα, πολλά προβλήματα, σε άλλα σημαντικότερα, σε άλλα λιγότερα. Έχουμε και ορισμένα σχολεία που δεν έχουν προβλήματα, λυπήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε, προσπαθήσουμε περισσότερο. Ο Δήμος του Πειραιά είναι ένας Δήμος, τα οικονομικά του είναι περίπου σαν της χώρας. Είναι ένας Δήμος στο όριο δηλαδή της λειτουργίας, της φτώχευσης, το πούμε έτσι. Αυτό έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια, δεν είναι κάτι που συνέβη τώρα, πριν 4, πριν 8 ή πριν 10 χρόνια. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, με τα πενιφρά οικονομικά δεδομένα που έχουμε και με τη βοήθεια και τη περιφέρεια φυσικά, προσπαθούμε να προβαίνουμε σε συντηρήσεις, σε ανακατασκευές όπου μπορούμε, σημειακές, ώστε τουλάχιστον σχολεία να είναι όσο μπορούμε πιο ασφαλή και λειτουργικά. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, για να είμαι ειλικρινής, έχουμε πολλά προβλήματα που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη πλευρά, είστε ενεργοί πολίτες, πλέον δεν είστε μαθητές, μένετε σε μια άλλη φάση της ζωής σας. Άρα προφανώς και σας ενδιαφέρει, αλλά νομίζω και πλέον σας ενδιαφέρει η λειτουργία γενικώς μιας πόλης στην οποία ζείτε. Πλέον φεύγετε το σχολείο, μπαίνετε στα πανεπιστήμια, εκεί θα βιώσετε καλές προφανώς και κακές στιγμές, ανάλογα που έχει ο καθένας, γιατί και τα πανεπιστήμια της χώρας, όπως ξέρετε, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όλα, γιατί νομίζω ότι παρόμοια προβλήματα με τα σχολεία και χειρότερα. Απ' την άλλη όμως, είστε πολίτες που θα μπείτε στην κοινωνία. Και να πρέπει να σας απασχολεί την γενικότερη λειτουργία μιας πόλης και πρόοδος της. Άποψή μου είναι, προφανώς δεν είναι στενίζεστε όλοι, είναι γεγονός και έτσι είναι, και θυμητό είναι, ότι η πόλη αυτή έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και έχει ένα θετικό μέλλον μπροστά της. Αυτή ήταν η άποψή μου όταν και εγώ και οι συνεργάτες μου αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το Δήμο Πειραιά. Αυτή παραμένει και η επίθεσή μου. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σχολικά κτίρια αλλού, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην οικοκυρία,
πεζοδρόμια ή άλλα, όμως αυτά σιγά σιγά τα αναλαμβάνουμε, πρέπει να τα βελτιώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για την πόλη που θέλουμε να την πάμε τα επόμενα 10-15 χρόνια και όχι χρόνο ή του παραχρόνου. Έτσι νομίζω πρέπει να λειτουργούν οι μεγάλες πόλεις, ο οποίος πολύ μεγάλα σχετικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεγάλων πόλεων. Έχουμε το μεγάλο λιμάνι της χώρας, γιατί όπως συνεπάγεται, είμαστε μια απειλή εισόδου και εξόδου εκατομμυρίων τουριστών. Είμαστε η πόλη που είναι η έδρα της ελληνικής αθλίας, το πιο πετυχημένο, αν θέλετε, κομμάτι της χώρας μας. Είναι πρώτη δύναμη αθλία παγκόσμια οι Έλληνες πιλωτήτες. Έχουμε τη θάλασσά μας λοιπόν, εκεί στρέφουμε το βρένα μας, εκεί σκοπεύουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη της πόλης μας, στη γαλάζια οικονομία, στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα, ή στεριανά επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα, να αναπτυχθούμε, να μπορέσουμε σιγά σιγά αυτή η πόλη να προοδέψει, να κερδίσει ένα έδαφος. Δεν κάνω καμία κριτική στους προκατόχους μου, γιατί δεν μπορώ να κρίνω ανθρώπους που με διαφορετικές ή διαφορετικές εποχές λειτουργήσαν όσο υπάρχει. Σίγουρα ο καθένας προσέφερε κάτι, άλλο πρέπει να ψέψει παραπάνω ή λιγότερο. Όλοι προσπάθησαν, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Και η προσπάθειά μας θα κρυφθεί τον επόμενο Μάιο, που είναι και οι δημοτικές εκλογές. Το εγώ που ζητάω, και δεν ζητάω τους επόμενους 8 μήνες, είναι η νεολαία να συμμετέχει στις διαδικασίες αυτές. Πρέπει να είστε παρόντες και παρούσες και να συμμετέχετε. Το δικό σας μέλλον κρίνεται από αυτές τις εκλογές. Και πρέπει σιγά σιγά οι νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτή τουλάχιστον είναι η άποψη δικιά μου. Αυτό θα θέσω να κάνω. Υπάρχουν κομμάτια που αφορούν πιο πολλούς νέους ανθρώπους, υπάρχουν κομμάτια που αφορούν πιο πολύ την ηλικία, πιο άλλους που αφορούν το επιχειρήν. Διάφορες κατηγορίες. Δεν μπορεί να είμαστε μια πόλη. Αν δείτε τα στοιχεία των εκλογών, οι άνθρωποι ψηφίζουν έναν των 50 χρονών. Αυτό είναι γιατί η συνέχεια θα απογοητευτεί. Αυτό που ακούτε από εμάς τους ηρετούς, ενδεχομένως όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που θέλουμε στο Δήμο είναι να ενθουσιάσουμε εμείς ξένους, να λέμε την αλήθεια. Ούτε λέμε ότι είμαστε η καλύτερη δημοτική αρχή, ούτε εγώ επέρον ο Δήμος καλύτερος που έχει περάσει. Προφανώς όμως και εμείς κάνουμε τα λάθη μας, έχουμε τα ελλείμματα μας, τις καθυστερήσεις μας. Να προσπαθούμε, δουλεύουμε αρκετές ώρες, δουλεύουμε έτοιμα, έχουμε στρατηγικό σχέδιο και θα κρυφθούμε στην πορεία αν το πετύχουμε. Τώρα για τη σημερινή βραδιά, τι να πω, προφανώς μετά από 12 χρόνια στο σχολείο. Πετύχατε λίγο πολύ όλοι το όνειρό σας. Δεν ξέρω αν πήγατε στην πρώτη επιλογή. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι προχωράτε, ότι προοδεύετε. Όπως λέω σε κάθε αντίστοιχη εκδήλωση, δικιά μου πρόταση είναι ακούω διάφορους να λένε να τελειώσετε και να πάτε στο εξωτερικό. Δεν είναι αυτή η άποψη δικιά μου. Εγώ πρέπει να τελειώσετε. Αν μπορέσετε να εκπαιδευτείτε παραπάνω, να κάνετε πτυχιακά οτιδήποτε είναι χρήσιμο, αλλά η χώρα σας έχει ανάγκη. Σε εσάς θα στηριχθεί η χώρα για να μπορέσει να προοδεύσει και να αλλάξει το καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε μια μάχη μέσα στη χώρα μας, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι είναι λύση, ίσως είναι η μοναδική λύση που έχει κάποιος προφανώς για να βγει η εργασία, να πέσει στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ελπίζω σε 4-5 χρόνια που θα βγείτε από τα πανεπιστήμια και η επιτυχία θα είναι να βγείτε, όχι μόνο που μπήκατε, πρέπει να βγείτε από τα πανεπιστήμια. Ελπίζουμε όλοι η χώρα αυτή να είναι σε μια καλύτερη φάση, σε ένα καλύτερο επίπεδο, να μην είναι όπως τραγούδι που λέει στην ενεργεια, αν έχετε δυνατότητα να βρείτε δουλειές. Μπορείτε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και να βοηθήσετε τη χώρα αλλά και το Δήμο μας να πάνε μπροστά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.